Λόγο έχει ο ειδικός αγωγητής από την Ελληνική Λύση, ο κύριος Βιλιάρδος. Ελάτε, κύριε Βιλιάρδο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην εισήγησή μας στην Επιτροπή Εμπορίου αναφέραμε πως οι παρούσες συμβάσεις είναι πολύ σημαντικές για την οικονομία και για το μέλλον της χώρας μας. Ως εκ τούτου αδυνατούμε να καταλάβουμε τη διαδικασία του επείγοντος που υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση με μία μόνο συνεδρίαση της Επιτροπής, όπου μας δόθηκαν μόλις 12 λεπτά για να αναλύσουμε 4 συμβάσεις με πλήθος άρθρων. Εν τούτης, αναφερθήκαμε σε όσο περισσότερα άρθρα μπορέσαμε, διατυπώνοντας τις επιφυλάξεις μας και με προτάσεις αλλαγής τους, παραθέσαμε τους αριθμητικούς υπολογισμούς μας, ενώ αναλύσαμε τις περιβαλλοντικές και τουριστικές συνέπειες. Τονίσαμε επιπλέον πως δεν είναι σωστό μια χώρα να στηρίζεται μόνο στον τουρισμό, ότι χρειάζεται μια ισορροπημένη ανάπτυξη. Τέλος, θέσαμε διάφορα ερωτήματα που όμως δεν απαντήθηκαν από τον Υφυπουργό. Ελπίζουμε να τα απαντήσει σήμερα ο Υπουργός. Συνεχίζουμε να αναρωτιόμαστε πάντως γιατί η Τρόικα και οι διαδοχικές κυβερνήσεις των μνημονίων που μας επιβάλλει δεν ασχολήθηκαν ποτέ με τη δημιουργία πλούτου στη χώρα μας, όπως με την εκμετάλλευση των ενεργειακών μας αποθεμάτων. Δεν είχαν αλήθεια σκοπό την ανάπτυξη της οικονομίας μας έτσι ώστε να εξυπηρετείται σωστά το δημόσιο χρέος? Ο στόχος τους ήταν μόνο η υφαρπαγή των δημόσιων και των ιδιωτικών μας περιουσιακών στοιχείων? Στις συμβάσεις τώρα, ασφαλώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι που έρχονται προς επικύρηση σήμερα στη Βουλή. Η αιτία είναι πως καθυστέρησαν πάρα πολύ, ενώ γνωρίζαμε πριν από αρκετά χρόνια πως υπάρχουν κοιτάσματα. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αλλά και πολλοί άλλοι, αναφέροντας το θέμα ήδη από το 2007, εάν όχι νωρίτερα. Οι αναφορές όμως αυτές αγνοούνταν και λιδωρούνταν, προφανώς για να μην τολμήσει κανείς να συζητήσει τις υφιστάμενες δυνατότητες της χώρας μας. Υπήρχαν επίσης δημοσιεύματα, όπως και αποκαλύψεις του WikiLeaks, σύμφωνα με τα οποία η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία γνώριζε ήδη από το 2007 για τα σημαντικά κοιτάσματα νότια της Κρήτης. Το καταθέτω στα πρακτικά. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς όμως, ο κύριος Παπανδρέου το 2009 επέμενε, για λόγους που ο ίδιος γνωρίζει, εάν όχι απλά για να μας οδηγήσει στο Δέλτα Νιτάβ, πως δεν υπάρχουν πετρέλαια. Το καταθέτω επίσης στα πρακτικά. Ευχαριστώ. Ενώ δε ακολούθησε μία έκθεση της Deutsche Bank το 2012, με βάση την οποία τα ελληνικά κοιτάσματα είναι αξίας έως και 427 δισεκατομμύρια ευρώ, με υπολογιζόμενο καθαρό όφελος για το δημόσιο 214 δισεκατομμύρια ευρώ, η κυβέρνηση συνεργασίας των κομμάτων που υπεχρέωσαν έως το 2009 και χρεοκόπησαν αργότερα την Ελλάδα με την κακοδιαχείρισή τους, υπέγραψε το καταστροφικό PSI, με το οποίο υποθηκεύτηκε η Ελλάδα και παρόδωσε αμαχητή την εθνική της κυριαρχία. Το καθέτω πίεση στα πρακτικά. Σε κάθε περίπτωση, πλαίσιο για τη διεξαγωγή ερευνών υπήρχε ήδη από τη δεκαετία του 1990, με το νόμο 2289 του 1995, που διέπει και τις σημερινές συμβάσεις. Εκτός αυτού, η Ελλάδα θα μπορούσε πιθανότατα να αποφύγει την κρίση εάν είχε εκμεταλλευτεί τα ενεργειακά της αποθέματα από το 2007 ή έστω κατά τη διάρκεια των μνημονίων. Συνεχίζοντας τις παρούσες συμβάσεις, το θέμα μας δεν είναι αν θα επικυρωθούν, έχοντας ήδη τοποθετηθεί θετικά επί της αρχής, αλλά αν θα δρομολογηθούν με το σωστό τρόπο. Ειδικά επειδή εκτιμάται πως η εξάρτηση διεθνώς από το πετρέλαιο θα αρχίσει να μειώνεται σημαντικά μετά από 30 χρόνια. Επομένως, είναι ίσως η τελευταία μας ευκαιρία
να αξιοποιήσουμε τα όποια κοιτάσματα υπάρχουν στη χώρα μας. Εκτός εάν θέλουμε να μείνουν θαμμένα για πάντα. Εάν λοιπόν χάσουμε τα 8 χρόνια της περιόδου ερευνών που απαιτούν οι εταιρείες με τις συμβάσεις ή χωρίς να έχουν διευθετηθεί οι ΑΟΣ, τότε θα είναι πολύ αργά, αφού θα απομείνουν περίπου 20 χρόνια για έρευνα και εκμετάλλευση που θεωρούνται πολύ λίγα για να ανακτηθεί το ερευνητικό κόστος. Δηλαδή, θα καταστεί ο υπόγειος πλούτος μας αδιάφορος για τις μεγάλες επιχειρήσεις, με την αναγκαία τεχνογνωσία και με δυνατότητες εξορίξεων σε μεγάλο βάθος. Η βασική μας αντίθεση πάντως αφορά τις δύο συμβάσεις νότια και δυτικά της Κρήτης που υπογράφηκαν λίγες ημέρες πριν τις εκλογές από το ΣΥΡΙΖΑ, στις οποίες συμμετέχουν η Αμερικανική Exxon Mobil και η Γαλλική Total. Το καταθέτω σε πρακτικά. Ευχαριστώ. Ειδικότερα, συγκριτικά με τις υπόλοιπες συμβάσεις, έχουν χαμηλότερες ελάχιστες δαπάνες. Δηλαδή, 37,5 εκατομμύρια ευρώ ανασύμβαση για περίπου 20.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όταν στο οικόπεδο 10 η ελάχιστη δαπάνη για 3.420 χιλιόμετρα είναι 31 εκατομμύρια ευρώ, στο Ιόνιο 35,4 εκατομμύρια ευρώ για 6.671 τετραγωνικά χιλιόμετρα και στον Πατραϊκό 32 εκατομμύρια ευρώ για 1.850 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αναλογικά λοιπόν, οι ελάχιστες δαπάνες στην Κρήτη θα έπρεπε να ήταν έως και 10 φορές υψηλότερες με κριτήριο τον Πατραϊκό, δηλαδή έως και 750 εκατομμύρια ευρώ αντί μόλις 37,5 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμη χειρότερα, για τις δύο αυτές συμβάσεις, η κοινοπραξία δεσμεύεται να κάνει έρευνες σε 3.250 τετραγωνικά χιλιόμετρα τα τρία πρώτα χρόνια και σε μόλις 1.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα τα τρία επόμενα της δεύτερης φάσης έναντι μιας ελάχιστης δαπάνης ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς καν μια γεώτρηση που θα διενεργηθεί τα δύο τελευταία χρόνια της οκταετούς σύμβασης. Ο κίνδυνος εν προκειμένου είναι προφανής, δηλαδή να μην βρεθεί τίποτα στα 6 χρόνια που θα ερευνήσουν το 1 τέταρτο της περιοχής που θα δεσμεύσουν, οπότε με ένα πολύ μικρό ποσό να έχει μπλοκάρει ή καθυστερήσει η όλη διαδικασία. Υπάρχουν πολλές άλλες ατέλειες στις συμβάσεις, ενώ καταθέσαμε ήδη τις επιφυλάξεις μας στην Επιτροπή Εμπορίου όσον αφορά τη νομική και υπολογιστική τους πλευρά. Εν τούτης, ενημερωθήκαμε πως οι συμβάσεις είναι υπογεγραμμένες και δεν αλλάζουν. Γεγονός που συνεπάγεται ότι οι αναφορές μας είναι μόνο για τα μάτια του κόσμου και δεν τους δίνεται καμία σημασία. Πως είναι προαποφασισμένα τα πάντα, οπότε εμείς τις συζητάμε σήμερα χωρίς κανέναν ουσιαστικό λόγο. Υπάρχει βέβαια και το αισιόδοξο σενάριο, σύμφωνα με το οποίο οι εταιρείες γνωρίζουν ακριβώς που θα κάνουν γεωτρήσεις, οπότε να μην χρειάζεται να ερευνήσουν ολόκληρη την περιοχή, ούτε να δαπανίσουν πολλά χρήματα. Εν τούτης, εμείς δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, οπότε προτείνουμε να τροποποιηθούν οι δύο συμβάσεις της Κρήτης, τουλάχιστον στα εξής. Πρώτον, να αυξηθεί η ελάχιστη δαπάνη, τουλάχιστον στο πενταπλάσιο. Δεύτερον, να γίνει πιο σύντομη η περίοδος έρευνας, για παράδειγμα από τα 8 χρόνια στα 5. Τρίτον, να μπορούν να δημοπρατηθούν ξανά οι περιοχές που αποδεσμεύει ο μισθωτής. Εάν τώρα πράγματι δεν γίνεται να τροποποιηθούν οι συμβάσεις, τότε θα πρέπει να ελέγχεται η πιστή εφαρμογή τους, οπότε, εάν υπάρχουν αποδείξεις μη τηρησής τους, να καταγγέλλονται και να κηρύσσεται έκτοτος ο μισθωτής πριν συμπληρωθούν τα 8 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα καταψηφίσουμε το άρθρο 3.2 που αφορά τις ελάχιστες δαπάνες για τις συμβάσεις της Κρήτης, θεωρώντας πως είναι ασύμφορο για τη χώρα, ενώ συνιστά μια παράδεκτη διάκριση σε σχέση με τις άλλες συμβάσεις. Το καταθέτω στα πρακτικά. Ευχαριστώ. Περαιτέρω, εκτός από το θέμα των ιδρυτών στο Καστελόριζο, που αναφέραμε στην εισήγησή μας, έχουμε τα εξής επιπλέον ερωτήματα. Πρώτον, τα κοιτάσματα στην περιοχή του Αιγαίου είναι πιθανότατα πιο πλούσια, αλλά δεν έχει καθοριστεί ΑΟΣ και δεν μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε. Μόνο στη λεκάνη του Ηροδότου εκτιμώνται σε 1,5 τρισεκατομμύρια
κυβικά μέτρα αξίας έως 300 δισεκατομμύρια ευρώ από τον καθηγητή κύριο Φόσκολο. Το καταθέτω στα πρακτικά. Υπάρχει περίπτωση να καθοριστεί η ΑΟΣ στο εγγύς μέλλον ή μήπως θα πρέπει να το ξεχάσουμε? Δεύτερον, ενώ έχει υπογραφεί η σύμβαση για τα διαπόντια νησιά, δεν έχει κυρωθεί ακόμη. Γιατί και πότε θα κυρωθεί? Τρίτον, στην αιτιολογία έκθεση του νόμου αναφέρει τη σημασία των συμβάσεων σε σχέση με τον αγωγό ΤΑΠ για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου. Δεν υπάρχει αναφορά όμως στον αγωγό EastMed από την Κύπρο στην Κρήτη, στη Δυτική Πελοπόννησο και στη Δυτική Ελλάδα, που πράγματι σχεδιάζεται για την αξιοποίηση όλων των κοιτασμάτων. Η παράληψη αυτή συνιστά μόνο αμέλεια? Τέταρτον, στο PowerPoint που μας μοίρασε ο Υφυπουργός, αναφέρεται πως η ωφέλη της Ελλάδας από τις 4 συμβάσεις θα είναι 140 εκατομμύρια ευρώ. Αναλύοντας όμως τις συμβάσεις, διαπιστώσαμε πως μόνο στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η ελάχιστη δαπάνη από τις εταιρείες εξόρυξης, τότε καταπίπτει υπέρ του δημοσίου ένα τέτοιο ποσόν, για την ακρίβεια 141,4 εκατομμύρια ευρώ. Το καταλάβαμε σωστά ή μήπως κάναμε λάθος? Σύμφωνα πάντως με τους δικούς μας υπολογισμούς, η πραγματική ωφέλεια θα είναι πολύ μικρότερη. Καταθέτω τους υπολογισμούς μας στα πρακτικά. Πέμπτον, στο άρθρο 3.11 αναφέρεται ότι σε περίπτωση παρέτησης του μισθωτή, σε οποιαδήποτε χρονική φάση των εργασιών, οφείλει να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις του από την περιοχή του έργου, να σφραγίσει τις γεωτρήσεις και να επαναφέρει το περιβάλλον όσο το δυνατόν εφικτό στην κατάσταση που βρισκόταν πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύως. Ο όρος «όσο το δυνατόν εφικτό» είναι εντελώς υποκειμενικός. Ποιος αξιολογεί και σε τι βαθμό την επαναφορά του περιβάλλοντος? Δηλαδή, εάν προκληθούν περιβαλλοντικές ζημίες κατά την απομάκρυνση ή σε μεταγενέστερο χρόνο, ποιος θα φέρει την ευθύνη εφόσον δεν αναφέρεται με σαφήνεια η πλήρης αποκατάσταση του περιβάλλοντος στο 100% και όχι με το δυνητικό βαθμό που αναφέρεται στο ελόγω άθρο? Έκτον, στο παράρτημα ζήτα, για παράδειγμα στην επιστολή υποστήριξης μητρικής εταιρείας, αναφέρεται ως εφαρμοζόμενο το διεθνές δίκαιο διαιτησίας και το γαλλικό δίκαιο. Μπορούν ή είναι σωστό αλήθεια να παρακαμφθούν τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό δίκαιο? Κλείνοντας, η ελληνική λύση πιστεύει πως οι κοινοφελείς, καθώς επίσης οι στρατηγικές επιχειρήσεις, πρέπει να ανήκουν στο δημόσιο, λειτουργώντας φυσικά με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, ενώ όλες οι υπόλοιπες στον ιδιωτικό τομέα. Θεωρούμε λοιπόν πως είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία μας να παραμείνουν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους τα ελληνικά πετρέλαια, η μεγαλύτερη εταιρεία των Βαλκανίων, όπως όλες οι άλλες ενεργειακές επιχειρήσεις, ειδικά αφού η Ελλάδα διαθέτει ενεργειακά αποθέματα. Το ξεπούλημα άλλωστε του ποσοστού των ελληνικών πετρελαίων, τα οποία συμμετέχουν επιπλέον με 35% στη ΔΕΠΑ, θα απέφερε μόλις 600 έως 650 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο, χωρίς τις εκπτώσεις που συνήθως διεκδικούν οι διεθνείς αγοραστές ή το χρηματιστήριο. Επομένως, πιστεύουμε ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση σκόπιμη η πώλησή τους, ειδικά όταν υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί πετρέλαιο, να αυξηθεί η αξία τους και να παραμείνει η τεχνογνωσία στη χώρα μας. Επειδή τώρα τα ενεργειακά αποθέματα είναι κατάρα παρά ευχή όταν μια χώρα είναι ανοχήρωτη όπως η Ελλάδα, θεωρούμε απαραίτητη την παράλληλη αύξηση των αμυντικών μας δαπανών. Ως εκ τούτου, είναι απαράδεκτο να κλείνουν επιχειρήσεις όπως η ελληνική βιομηχανία όπλων, για την οποία έχουμε υποβάλει αναλυτικό ερώτημα στον αρμόδιο Υπουργό. Γενικότερα πάντως, όσον αφορά τις συμβάσεις, ειδικά αυτές στην Κρήτη, είναι πολύ ελκυστικές για τους εκμισθωτές, αλλά αμφιβόλου συμφέροντος για το ελληνικό δημόσιο, ενώ αποτελούν κακό προηγούμενο για τις επόμενες. Ελπίζουμε όμως να τροποποιηθούν, επειδή δεν έχουμε πια την πολυτέλεια να μην τις επικυρώσουμε. Ο πρωτογενής πάντως τομέας, με τη μεταποίησή του και η βιομηχανία,
συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού τομέα που παράγουν τις περισσότερες θέσεις εργατικού δυναμικού με αξιοπρεπείς αμοιβές, είναι απαραίτητη κλάδη για να αναπτυχθεί ορθολογικά η Ελλάδα. Ενώ ο τουρισμός δεν μπορεί να θεωρείται ως η βαριά βιομηχανία της χώρας, ειδικά όταν σχεδόν το 85% των αναγκών του εισάγεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βελιάρο. Το λόγο έχει ο κύριος από την Ελληνική Λύση, ο κύριος Βελιάρδος. Κύριε Υπουργέ, τόσο στην Επιτροπή όσο και σήμερα θέσαμε ορισμένες ερωτήσεις και δεν πήραμε κυριολεκτικά καμία απάντηση. Θα ξεκινήσω μόνο από αυτό που είπατε σήμερα, το οποίο είναι ακόμη μια ερώτηση για μας. Είπατε ότι τα έσοδα για το ελληνικό δημόσιο θα είναι 35%. Μέσα σε αυτό το 35% είναι και οι φόροι, αυτοί που έχετε, δηλαδή, έχετε υπολογίσει και τους φόρους μέσα στα έσοδα. Μία άλλη ερώτησή μας ήταν γιατί περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά έξοδα στον υπολογισμό του συντελεστή ΕΡ. Με αυτόν τον τρόπο, εάν ο μισθωτής συνάψει υψηλά δάνεια, μπορεί να μειώσει την κερδοφορία του, το γνωρίζετε. Οπότε τα έσοδα του δημοσίου θα μειωθούν και αντίστοιχα θα μειωθούν και οι φόροι. Άρα αυτό θα έπρεπε να ελέγχεται. Το επόμενο είναι πώς και από ποιον ελέγχονται τα έξοδα του μισθωτή. Ούτε εδώ πήραμε κάποια απάντηση. Τα έξοδα αυτά γνωρίζετε ότι μειώνουν την κερδοφορία και άρα τα έσοδα του δημοσίου. Μία επόμενη ερώτησή μας ήταν, ο συντελεστής φόρου είναι 20% για το κράτος και 5% για τις περιφέρειες. Εδώ ρωτήσαμε αν είναι δυνατόν να μειωθεί και άλλος συντελεστής, εάν μειωθεί η φορολογία γενικά για τις επιχειρήσεις στο μέλλον. Επίσης, είχαμε αναφερθεί στο παραρτήματα ΕΣΣΚΕΖΙΤΑ, όπου υπάρχει πρόβλεψη για ασφαλιστικές εταιρείες, για τραπεζικές εγγυήσεις και για την υποστήριξη των θυγατρικών εκ μέρους των μητρικών. Εντούτοις, είπαμε ότι δεν ορίζονται ρητά τα συγκεκριμένα θέματα. Έχουμε την άποψη, λοιπόν, πως ήταν σωστό να αναφέρονται όλες οι εγγυήτριες εταιρείες, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή εξέλιξη του έργου. Θα το κάνετε αυτό? Αναφερθήκαμε επίσης ότι στις συμβάσεις θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό άρθρο σχετικά με το ποια διεθνής σύμβαση θα καλύπτει τους συμμυθρωτές σε περίπτωση μόλυνσης του περιβάλλοντος. Δεν πήραμε καμία απάντηση. Στο άρθρο είχαμε αναφέρει για το άρθρο 2 ότι υπάρχουν με ακρίβεια τα στάδια των ερευνών και οι παρατάσεις. Ωστόσο, δεν αναφέρονται πουθενά οι κυρώσεις εάν οι συμμισθωτές καταστρούν εκπρόθεσμοι, ενώ δεν είναι η σωστή λύση η έκπτωσή τους από τη θέση τους. Απαιτούνται λοιπόν χρηματικές κυρώσεις και πρόστιμα. Θα τις προσθέσετε? Τέλος, είχαμε πει, δεν θέλω να πάω σε περισσότερες ερωτήσεις που είχαμε κάνει και επίσης δεν πήραμε απάντηση, θα αναφερθώ στη βασική μας αντίθεση, η οποία αφορά τις δύο συμβάσεις του Αιγαίου. Τη συμβάση στην Κρήτη δηλαδή. Είχαμε πει ότι συγκριτικά με τις υπόλοιπες συμβάσεις έχουν χαμηλότερες ελάχιστες δαπάνες. Πολύ χαμηλότερες ελάχιστες δαπάνες. Με βάση τη συμβάση στον Πατραϊκό, είχαμε υπολογίσει ότι οι ελάχιστες δαπάνες θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 10 φορές υψηλότερες. Αντί 37,5 εκατομμύρια ευρώ που είναι για κάθε σύμβαση, θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 750 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ είχαμε την απορία γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά και αν θα τη διορθώσετε στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.